Εδώ και 145 χρόνια είναι πάντοτε έτοιμο πόλεμο και σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού προετοιμάζονται σε χρόνο ρεκόρ, σπέβδοντας άμεσα στο πεδίο για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ο λόγος για τους χιλιάδες πανελλαδικά και εκατοντάδες τοπικά ερυθροσταυρίτες, τους οποίους πολιτεία και ερυθμιώτικη κοινωνία οφείλει πολλά. Οποιοδήποτε στόχοι και αν έχουμε ως Ερυθρός Σταυρός πάντα βασίζονται στις 7 θεμελιώδεις αρχές του κινήματος που ηρίστο εμπαρόδο είναι ο ανθρωπισμός, η ανεξαρτησία, η μεροληψία, ο εθελοντισμός, η ενότητα, η ουδετερότητα, η παγκοσμιότητα. Τα πάντα εδράζονται σε αυτές τις 7 θεμελιώδεις αρχές που τις έχουμε ως φωτεινό φάρο σε όλες τις δράσεις και ενεργείες μας. Ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την καθοριστική συμβολή του στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και κρίσεων, Εκκλησία και Δήμος ένωσαν τις δυνάμεις τους, εξασφαλίζοντας μια αξιοπρεπή στέγη στο περιφερειακό του Μαρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Το πρόβλημα για μας της στέγας ήταν ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σημαντικό και που μας απασχόλησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα ευτυχώς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε και να κάνουμε το άνοιγμά μας και στους ρεθυμιώτες να έρθουν να γνωρίσουν το χώρο μας. Τώρα πλέον μπορούμε να συνεχίζουμε το έργο μας σύμφωνα με τις 7 θεμελιώδεις αρχές, όπως είπε και ο Πρόεδρος, απρόσκοπτα, χωρίς να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και εμπόδια. Θα ήθελα να πω και εκ μέρους όλων των ρεθυμιωτών ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάντα μας βοηθάνε όποτε έχουμε ζητήσει τη βοήθειά τους σε δύσκολες στιγμές του Ρεθύμνου. Τους βρίσκομαι παντού, σε όλες τις αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές δράσεις είναι παρόν και μας παρέχει το αίσθημα ασφάλειας. Είναι η έκφραση αλληλεγγύης που πρέπει ο καθένας να νιώθει σε μια κοινωνία προς τον άλλο. Το παρόν στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων επί των οδών Καστρινογεννάκη και Βασιλείου Χάλη έδωσε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός. Είμαστε πάντα δίπλα στην πολιτεία. Χωρίς υπερβολή, χωρίς ίχνος, θα έλεγα αυτοκολακίας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει ο ακαταγόνιστος παραστάτης, συνεργάτης, επίκουρος της ελληνικής πολιτείας. Σήμερα στο Ρέθυμνο λειτουργούν και τα τρία σώματα του Ερυθρού Σταυρού, οι Σαμαρίτες, η Νοσηλευτική και η Κοινωνική Πρόνοια, ενώ το επόμενο διάστημα θα επαναλειτουργήσει και το Τμήμα Νεότητας. Συνολικά πάνω από 150 εθελοντές κάθε ηλικίας είναι καθημερινά πανταχού παρών δίπλα σε ανθρώπους που δοκιμάζονται. Έχουμε μια γενικότερα πολύ δυναμική παρουσία, αυτό οι ρεθυμιώτες το γνωρίζουν. Καλύπτουμε όλο το καλοκαίρι πάρα πολλές δράσεις και χαιρόμαστε που μπορούμε να αποτελούμε έναν απόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων του Δήμου και όχι μόνο. Οι εθελοντές μας είναι η καρδιά, είναι η ψυχή, είναι η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χωρίς τους εθελοντές δεν θα υπήρχε Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.